Στην επέκταση του συμβολέου της για το εμβόλιο του κορονοϊού με την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει η Pfizer. Το νέο πλάνο προβλέπει μείωση των παραδόσεων, αλλά εξακολουθεί να αναμένει ότι το μπλοκ θα πληρώσει δισεκατομμύρια ευρώ για αχρησιμοποίητες δόσεις εν μέσω μεγάλης υπερφόρτωσης σε ορισμένες χώρες, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει συμφωνία έως το 2026 με προτινόμενη μείωση κατά 40% στον αριθμό των δόσεων. Ωστόσο, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι παρά τις προτινόμενες περικοπές, ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός εξακολουθεί να επιμένει να πληρώνεται για τον πλήρη αριθμό των δόσεων που είχαν αρχικά συμφωνηθεί. Οι τροποποιήσεις στη συμφωνία, το πλήρες κείμενο της οποίας δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδη κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης στις Βρυξέλλες, αλλά υπήρξαν αντιρρήσεις από ορισμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, αξιωματούχοι από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία και την Πολωνία δήλωσαν ότι δεν θα υπογράψουν τη συμφωνία με τις προτινόμενες αλλαγές, καθώς δεν παρουσιάζουν μια τελική και δίκαιη λύση, πλεονάζουν και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, τις ανάγκες των πολιτών και τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών, όπως αναφέρουν. Το μπλοκ των 27 μελών υπέγραψε αρχικά κοινό συμβόλαιο με τη Pfizer το 2020, αλλά από τότε που υποχώρησε η πανδημία, η ζήτηση για τα εμβόλια μειώνεται σταθερά, αφήνοντας υπερβολική αυθονία σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ορισμένες χώρες αναγκάστηκαν να πετάξουν μάλιστα εμβόλια.